Καλή σας μέρα, καλό μήνα. Καλό να μήνα. Ξεκινήσουμε διαφορετικά, επειδή προηγήθηκε η κυρία Ξενογεννακοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Μέγας από το Κίνημα Αλλαγής. Να σας πάω αλλού, θα έλεγα. Οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου και όσοι δεν έχουν γνώση του νομοσχεδίου αυτού υποστηρίζουν δεν πρέπει να μπει μια εργασιακή τάξη επιτέλους. Αυτό το ακούω μόνιμα ως επιχείρημα. Ένα δεύτερο επιχείρημα είναι τα ισχύοντα στην Ευρώπη. Αυτά ισχύουν στην Ευρώπη. Διαβάζοντας βέβαια το νομοσχέδιο βλέπω ότι πολλά από αυτά που ισχύουν στην Ευρώπη τα καταργεί το παρόν νομοσχέδιο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εξαρτάται τι εννοεί κανείς τάξη στα εργασιακά. Γιατί εδώ και 10 χρόνια, αλλά και ακόμα παραπέρα, από την προηγούμενη καπιταλιστική κρίση, οι εργαζόμενοι έχουν γίνει μόνιμα υποζύγια, δέχονται συνεχώς νέες θυσίες, αφαίρεση εισοδήματος, αφαίρεση δικαιωμάτων, αφαίρεση εργασιακών σχέσεων, και το μόνο που υπάρχει είναι η μεγιστοποίηση και η ένταση της εκμετάλλευσης. Υπάρχει μια μεγαλύτερη τάξη για να μπορέσουν οι καπιταλιστές, αυτό που λέμε εμείς, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, να βγάλουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα κέρδη, αλλά απ' την άλλη οι εργαζόμενοι να χάνουν συνέχεια. Και αυτό, με μία έννοια θα μου επιτρέψετε να πω, είναι σωστό, ότι στην Ευρώπη γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό που γίνεται και στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι να πληρώνουν αυτό. Το μάρμαρο της κρίσης, δεν είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα, είναι μια πανευρωπαϊκή, μια παγκόσμια κατεύθυνση που υλοποιούν είτε νεοφιλελεύθερες είτε σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις και αφορά την κατάργηση του 8ωρου σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, αφορά την κατάργηση πολύ μεγάλων εργασιακών δικαιωμάτων, την κατάργηση πολύ μεγάλων συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Κύριε Μαυροκέφαλε, να τελειώσω τη φράση. Παρακαλώ. Η τάση δηλαδή να επαναφέρουν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη, τον κόσμο, στο 19ο αιώνα, σε έναν εργασιακό μεσαίωνα, είναι μία τάξη για τους καπιταλιστές, είναι ένα μεγάλο έγκλημα για τη ζωή των εργαζομένων. Έχω την εντύπωση, αυτό ήθελα να σας πω πριν, ότι οι συμπολίτες μας που λένε ότι αυτά ισχύουν στην Ευρώπη δεν εννοούν ακριβώς αυτό που λέτε εσείς. Εννοούν ότι υπάρχει ένα άλλο είδος εργασιακής συνθήκης, το οποίο δεν ότι στην Ελλάδα είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο και υπάρχει ασυδοσία. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς αυτό, ναι, να λέγεται ως αντιπαράθεση. Εδώ βλέπω όμως εγώ ότι, παραδείγματος χάρη, να πω ότι στην Ευρώπη ένα μεγάλο μέρος των συλλογικών συμβάσεων ισχύει, ενώ εδώ όχι. Και άρχισε αυτή η ιστορία από τα μνημόνια. Αυτό που βλέπω επίσης είναι ότι έχουμε μια ισχυρότατη επιδείνωση στο θέμα της απεργίας και στο θέμα των απολύσεων. Διαβάζω, εάν σε εργαζόμενο έχει ανακοινωθεί προειδοποιητικά η απόλυσή του, ακόμα και αν μπορεί να δουλέψει μέχρι την ημερομηνία που του έχει πει ο εργοδότης ότι θα απολυθεί, δεν μπορεί να το κάνει πλέον. Ναι. Και μάλιστα, να σας πω, επειδή το γνωρίζω πολύ καλά αυτό, ότι ισχύει σε ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων του τύπου αυτό στην Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, εδώ στο κέντρο της Αθήνας γίνεται μια παράσταση διαμαρτυρίας στην επιθεώρηση εργασίας, γιατί μια επιχείρηση αναγκάζει τους εργαζομένους της, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι των 534 ευρώ, να πληρώνουν το τεστ COVID από την τσέπη τους, διαφορετικά... Για ποια επιχείρηση μιλάμε, κύριε Μαυροκέφαλε? Είναι ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο. Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο. Μα δεν είναι το θέμα μόνο το συγκεκριμένο γραφείο, είναι μια πρακτική που υπάρχει σε πάρα πολύ μεγάλους χώρους δουλειάς. Έτσι λοιπόν, είτε ο εργαζόμενος των 530 ευρώ είναι αναγκασμένος να πάει να δώσει 100 ευρώ να κάνει το τεστ, αν θέλει να έχει τη δουλειά του, διαφορετικά θα απολυθεί. Και ξέρετε, ο ΣΕΠΕ με τον καινούριο νόμο καταργείται. Δηλαδή, το συζητήσαμε αυτό, να πούμε ότι ο ΣΕΠΕ, για όσους και όσες φίλες δεν θυμούνται, είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ακριβώς. Και αντικαθίσταται από τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διατησίας. Που φυσικά θα μπορούσαμε και εμείς να πούμε πολλές παρατηρήσεις και αδυναμίες, αλλά τέλος πάντων ήταν ένας μηχανισμός που ο εργαζόμενος μπορούσε να προσφύγει για να βρει το δίκαιο του. Τώρα αυτός ο μηχανισμός καταργείται και θα γίνεται μια διαμεσολάβηση, μια διαδικασία διαιτησίας,
όπου τα δικαιώματα των εργαζομένων θα μπαίνουν στην ίδια ζυγαριά με τις απαιτήσεις των εργοδοτών. Και καταλαβαίνουμε πολύ καλά την ίδια τη ζωή τη βαραίνει. Θα μου επιτρέψετε όμως, για να μην υπεκφύγω το ερωτήματό σας, να πω το εξής. Οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα και οι σημερινοί, όπως και οι προηγούμενες, εφαρμόζουν στα εργασιακά ό,τι ακριβώς γίνεται στην όλη την Ευρώπη, όπως ακριβώς και στο θέμα της υγείας. Και βλέπετε ότι όλα αυτά τα μοντέλα, ας πάρουμε το θέμα της πανδημίας για παράδειγμα, έχουν αποτύχει ικτρά, παταγωδώς θα λέγαμε, με δυσβάσταχτες συνέπειες για τους λαούς. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι ασθενείς, εκατοντάδες οι νεκροί καθημερινά σε όλη την Ευρώπη. Άρα για ποιο ευρωπαϊκό μοντέλο μιλάμε, σε συνθήκες μάλιστα που οι εργαζόμενοι, ξαναλέω, πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά εκατομμύρια άνεργοι ή σε συνθήκες ανεργίας προσωρινής ή μεγαλύτερης, και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτούς είναι τελείως απροστάτευτοι και χωρίς κανένα εισόδημα. Και σε όλη την Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα, οι κυβερνήσεις, όπως και στην Ελλάδα, αξιοποιούν αυτές τις συνθήκες επί της ουσίας ένα υγειονομικό lockdown. Ένα υγειονομικό lockdown που έχει μετατρέψει το δημόσιο σύστημα υγείας σε σύστημα μίας νόσου. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση φέρνει έναν άθλιο νόμο, θα μου επιτρέψετε να πω, ένα νόμο για τα σκουπίδια, ο οποίος γυρνάει τους εργαζόμενους 1,5 αιώνα πίσω, βρίσκοντας ευκαιρία να περάσει ό,τι πιο αντιδραστικό έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Κύριε Μαυροκέφαλε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το νέο εργασιακό νομοσχέδιο είναι από τα κορυφαία νομοθετήματα που επιχειρεί να περάσει η κυβέρνηση. Το κορυφαία δεν το λέω ούτε με θετική ούτε με αρνητική έννοια. Ναι. Σημασιολογικά. Αξιολογικά. Καθαρά. Εσείς ως συνδικαλιστής, αλλά και το κόμμα στο οποίο ανήκετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, θα προχωρήσετε και σε διαδηλώσεις όταν το Δεκέμβριο περίπου έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή, διότι αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχει αρχίσει μια απαγόρευση διαδηλώσεων για λόγους πανδημίας. Η απαγόρευση των διαδηλώσεων και ο περιορισμός των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων γίνεται αυτή την περίοδο της πανδημίας, όπου κοκκινίζει ο χάρτης και ο κόσμος ζει σε την αβεβαιότητα και στα lockdown, όπως είπαμε προηγουμένως, ακριβώς γιατί ο περιορισμός συνδικαλιστικής δράσης είναι προϋπόθεση για το κεφάλαιο να συνεχίσει ανεμπόδιστα να εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους και να θυσιάζει τις ανάγκες και τα συμφέροντα. Άρα εσείς λέτε ότι θα... Από αυτή τη σκοπιά το κόμμα μας έχει καλέσει από την πρώτη φάση πανδημίας, φυσικά για αυτή την περίοδο. Γνωρίζω, το λέω αυτό επειδή ξέρω ότι κάνατε μια υποδειγματική πορεία στην Πρωτομαγιά, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας. Ήταν εντυπωσιακή, το είχαμε πει όλοι τότε αυτό. Ακριβώς. Αποδείχθηκε στην πράξη πώς μπορεί η εργατική τάξη, όταν είναι οργανωμένη και πειθαρχημένη, να πειθαρχεί απέναντι σε αυτές τις αξιώσεις και σε αυτή την πολιτική με τρόπο τέτοιο που να μην βάζει σε κίνδυνο την υγεία όσων διαδηλώνουν και αγωνίζονται. Και αυτό έχει αποδειχτεί στην πράξη. Να υποθέσω ότι αυτό θα κάνετε και τώρα. Από αυτή τη σκοπιά, ναι, καλούμε τους εργαζόμενους στα συνδικάτα να πάρουν αποφάσεις απεργιακού ξεσηκωμού, απεργιακού αγώνα μέσα στο Νοέμβρη. Και ήδη, μάλιστα, μπορώ να σας πω ότι πολλές ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα ήδη αποφασίζουν απεργία μέσα στα τέλη του Νοέμβρη ή τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση που η κυβέρνηση επιδιώξει να εθνιδιάσει οι εργαζόμενοι να μην εθνιδιαστούν, και με αντίστοιχα μέτρα ευθύνης θα οργανώσει και τις απεργιακές συγκεντρώσεις. Θέλουμε αυτοί οι απεργιακοί αγώνες να σηματοδοτήσουν μια αντεπίθεση για τους εργαζόμενους, για να διεκδικήσουν αυτά που πραγματικά έχουν ανάγκη. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια γι' αυτό. Και να κλείσουμε πολύ σύντομα. Να υπάρξουν άμεσα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και του δημόσιου συστήματος υγείας. Μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές. Μέτρα προστασίας του εισοδήματος, είτε μιλάμε για εργαζόμενους, είτε μιλάμε για ανέργους κτλ. Και φυσικά κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, να μην περάσει αυτό το νέο συνδικαλιστικό τερατούργημα.
Δεν συζητήσαμε και δεν ήταν δυνατόν μέσα σε μια ώρα να βγουν αυτά τα πράγματα. Το θέμα της απεργίας είναι ένα από τα κορυφαία σημεία του νομοσχεδίου αυτού. Θα το κουβεντιάσουμε στο εγγύς μέλλον, όπως και το θέμα του σε ποια κατάσταση βρίσκεται το συνδικαλιστικό κίνημα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι είναι μια συζήτηση που γίνεται αρκετά αυτή. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μαυροκέφαλε, να ευχηθώ καλό μήνα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.